Η πίεση πρέπει να γίνει από όλους μαζί. Και να είναι ομόφημη. Να γίνει. Να παθεί μια ομόφημη. Θα με φταίξει βέβαια να πω ότι αυτό θα έπρεπε αλλιώς το αντιμετωπίζεις ένα πράγμα πριν 4-5 χρόνια και αλλιώς θα αντιμετωπίσεις με το. Την καρμαγιώνα στο κεφάλι. Σε εκλογέ του κεφάλι. Έτσι είναι. Ο Ιντάλο πληρώθηκε και κύριε Δήμαρχε το Δεκέμβριο του 2016. Δηλαδή είχε. Για αναθεώρηση. Για αναθεώρηση. Πετάει και. Ναι, έπρεπε να γίνει αυτό. Είστε τίποτα. Έπρεπε να έχει γίνει η αναθεώρηση. Αλλά λοιπόν στην ουσία δεν είναι 4 χρόνια. Είναι κάτι λιγότερο από την μισή θητεία. Ναι. Το 2016 δεν ήταν. Το 2016. Όλα τα προβλήματα και το βασικότερο είναι αυτό που είπατε, οι τοπικές κοινωνίες, πώς θα αντιμετωπίζουμε το όλο εγχείρημα. Εγώ θέλω να πω και κάτι ακόμα. Ανεξάρτητα τι συζητάμε και ότι επειδή γενικότερα εγώ έχω ένα κόλλημα με τους εργαζόμενους, δηλαδή με οτιδήποτε συμβεί και ό,τι γίνει, εμείς είμαστε υπέρ των εργαζομένων, δεν πρέπει καμία θέση εργασία να κάτι από το αποδείξει σαν κύριος και στους κύριους και από αλλού. Δηλαδή, για ό,τι γίνεται δεν φταίνει εργαζόμενοι. Σε αυτά φταίνει οι πολιτικές. Άρα, όλοι μπορεί να είναι χρήσιμοι και να διατηρήσουν την θέση εργασία του και τη δουλειά του εδώ σε εσά. Του λέω δημόσια, δεν το πω και δημόσια. Δεν έχω σε αυτό κάτι να πω κάτι άλλο. Και ό,τι λέμε εμείς δημόσια είναι δεδομένο. Τώρα εδώ είναι ένα κοινό ζήτημα στο επίπεδο της διαχείρισης των στερεότυπων που πρέπει να έχει την παράμετρο πρώτα απ' όλα τον άνθρωπο, την υγεία, το περιβάλλον και τη δυνατότητα που πρέπει να προκύψει στο επίπεδο της διαχείρισης. Εγώ θα κάνω ένα κάλεσμα ότι αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πάνω από τις πολιτικές, να το αντιμετωπίσουμε σαν μια διαδικασία που πρέπει να δούμε ανεξάρτητα ποιος θα είναι πάνω στο τιμόνι αύριο, να έχει τρομολογηθεί. Να είναι μια δρομολόγηση η οποία να δώσει την ευθύνη τη δική μας απέναντι στον υπεύθυνο πολιτικό, απέναντι στον πολίτη. Γιατί δεν είναι αλλιώς, αν φτάσουμε σε ένα χρόνο, θα είναι το μας μεταξύ μας, όπως το καταλαβαίνουμε, θα είναι μια διαδικασία δυναμίτης που νομίζω θα σκάσει το καλοκαιράι, την άνοιξη του 20. Αρχές καλοκαιρίου δεν είναι άνοιξης. Γιατί, κοιτάξτε τώρα, ζήσαμε τις χωματερές, θα ζήσαμε και στην Πελοπόννησο, θα ζήσαμε και από καλοκαιρίου, και και από. Παίζουν τη θέση να σου πω τι μπορώ να κάνω. Ξέρεις τι θες, μα δεν ξέρουν και εκείνη τη θέση. Αν μου επιτρέπετε, γιατί θέσα το θέμα των εργαζόμενων. Ο πρόεδρος δεν είναι, ας με διαψεύσει. Όταν πήγα για πρώτη φορά και ήμανε στην Άντερσα, η εικόνα που αντιμετώπισε ήταν ένας φύλακας. Ήταν δύο μοντελάρι. Ένας φύλακας με σκούφο, γάντια, κασκόλ και παλτό να κρυώνει στην είσοδο. Οι καρέκλες, μάλλον από τι δεν θα είχε γίνει εργατικό ατύχημα. Τα πολύφωτα έτοιμα να πέσουν. Σας καλώ να δείτε πώς είναι τώρα. Επίσης, δεν υπήρχε γιατρός εργασίας. Τώρα όχι μόνο υπάρχει γιατρός εργασίας, θα κάνουμε τα απαραίτητα εμβόλια και απαραίτητες εξετάσεις κάθε χρόνο. Επίσης, είχαν πάρα πολλά χρόνια να πάρουν μέσα το Μητή Προστασίας. Ας πει εδώ, μάλλον ας μιλήσει ο διευθυντής του χώρου, αν έχουν πάρει όλοι και αν έχουν τα απαραίτητα μέσα το Μητή Προστασίας. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να γίνει επιδημιολογική μελέτη. Είναι σε εξέλιξη επιδημιολογική μελέτη για τους εργαζόμενους. Του χώρου που περιλαμβάνει και τους εργαζόμενους. Δηλαδή και τους κατοίκους. Τους κατοίκους. Όχι για το. Και τον Όμαρο Δήμα. Και τον Όμαρο Δήμα. Σε συνεργασία με τον Δημόκρητο.
Τίποτε, πώς εξελίσσεται η εργασία. Είμαστε στο δεύτερο παραδοτέο τώρα. Θα ολοκληρωθεί περίπου το 19, τέλη του 19. Καταλαβαίνετε αυτές οι εργασίες κρατάνε χρόνια. Θέλω να σας πω ότι γίνανε πολλά σημαντικά. Πιάσαμε στον Ασπρόπυργο σε ένα πηγάδι. Τι βρήκαμε, ο Βασιλική. Για βαρέα μέταλλα. Βαρέα μέταλλα. Δεν ήταν, είναι εκτός του χώρου μας. Ξέρετε, ο χώρος εδώ είναι βαρημένος και από την όλη βιομηχανική παραγωγή. Δεν είναι μόνο από εμάς. Εμείς είμαστε ένα τέτοιο πιο καθαρός. Αλλά πρέπει να αποδείξουμε, γιατί μας επισημάνουν όλα τα αμαρτήματα του κόσμου, ότι εδώ δεν είναι έτσι τα πράγματα, εδώ γίνεται σοβαρή δουλειά τουλάχιστον. Γιατί είπατε βαρέα μέταλλα, να ρωτήσω και εγώ από επαγγελματική διατροφή. Για τα σφαγίσματα, τι γίνεται. Θα σου πω. Επίσης, βρήκαν εργαζόμενα που ήταν μπλοκάκι, μονοποιηθήκαν, όχι έτσι. Γιατί είπατε ότι παίρνουν τα εργαζόμενα. Τους είχαμε ανάγκη να δουλέψουν. Και πρέπει να σταματήσουν εδώ. Και πρέπει να σταματήσουν να μπουν. Έχουμε αποτρέψει πάρα πολύ τα τιμές από το λαμπιόν. Τώρα κάνουμε τις φορτσές. Τα πούμε ρε παιδιά. Εδώ φανέμε. Υφάσμα, ρε. Υφάσμα, ρε. Και ο ύφασμα, να μην κάνουμε και ο ύφασμα για να μην απορροφάει. Για να μην πάει το έδαφος, ε. Όλο το φυταρό είναι στρωμένο έτσι. Εδώ τώρα που βλέπετε είναι το μερίσι, γι' αυτό δεν είναι καθόλου το κάλλι. Είναι με μετά, αλλά πρέπει να βάλω το φύγμα. Δηλαδή, επίσης θα... Άρα εδώ έχετε το πρώτο να ρίξουν τα απορρίμματα και το δεύτερο μετά να το κάνετε κάθε απόγευμα, κάθε μέρα, κάθε απόγευμα. Υπάρχουν και ειδικά μηχανήματα αυτά τα θάνα που λέμε που είναι σαν αποφυτήρες μεγάλες και βοηθάνε στην συμπίεση. Τα συμπίεζα να μην τις κατηγήσεις. Τα οποία εμείς θα λειτουργήσαμε, ήταν σαν πληστία. Άρα αυτό εδώ είναι το κυβάλλον τώρα, έτσι. Αυτό είναι το... Αυτό είναι το βαθμό. Τι αγαπάμε το κάνουμε και να πληστούμε. Θα φτάσει το κυβάλλον. Θα φτάσει το κυβάλλον. Γιατί ήταν ο συνόχτος του αγγίζει και πρέπει να το κάνεις εκμετάλλευση. Υπάρχει η ΔΕΑ, είναι μια εταιρεία. Τώρα αυτό είναι από κάτω άλλα σκουπίδια που έχουμε σκουπίδι. Σκουπίδι χρώμας που έχουμε. Τι βάθος είχε αυτό, δεν ήταν πολύ βαθύ έτσι. Ναι, δεν ήταν. Δεν κάτω. Δεν κάτω. Αυτό ρίχναμε από 6. Είχε σταματήσει γιατί ένας χώρος ήταν για εργοστάσεις και μετά κυρώθηκε ο διαγωνικός και δείχνει ξανά από το 17. Αυτό ήταν ο χώρος που ήταν να γίνει το εργοστάσιο. Ναι, ένα κομμάτι. Ένα κομμάτι. Αν είχε γίνει το εργοστάσιο, θα είχαμε ξεπεντρέψει. Από το 6, θα είχαμε ξεπεντρέψει. Θα είχαμε περάσει από το χώρο τώρα, το 17. Δεν θα είχαμε τώρα ένα κύκλο. Εδώ έρχονται περίπου 6 τόνοι την ημέρα. Κάποιοι δίνουν επιλεκτικά φέρνουν, μεταξύ αυτών και δίνουν την ημέρα. Αυτά είναι ανακυκλώσιμο χαρτόνι, το οποίο μετά το τέλος της βάρδιας θα το φρεσάρουμε και πηγαίνει για πώληση. Αυτό έχει ανακτηθεί από τα απορρίμματα. Αυτό έχει ξεκαθαρίσει. Αυτό έχει. Αυτό είναι το ένα από τα προϊόντα. Ναι, ναι, προφανώς το χαρτί. Αυτό εδώ, επειδή όλη η μονάδα είναι σε υποπίεση, θα πάμε εδώ και αέρα από μέσα για να δούμε τα κόμματα. Αυτά εδώ τα πλοία, βλέπετε, είναι διέφυγα, αλλά είναι και αυτό που είναι.
Το κλαδί, όταν διαχωρίζει με το οργανικό από το ανόργανο κομμάτι, το οργανικό πηγαίνει στην κλαδοστοποίηση, αλλά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της κλαδοστοποίησης χρειαζόμαστε και κλαδοδέμα. Ναι, οι φωτιές θα είναι πράσινα από τους δήμους να φτιάξει. Και μετά ξεκινάει η διαδικασία, κάνει αρπάγι, ρίχνει στο συμπαινία κομματισίας και τώρα θα συζήτηκε σιγά σιγά να προσπάσει μέσα και γίνει σημαντικό. Εδώ. Αυτό είναι τρεις γραμμές παραγωγής. Μία, δύο, ένα μικρούς. Και μία οδρόμηση, να κάνει διαφορετική. Αυτό εδώ είναι που έχουν πει τα σκουπίδια. Υπάρχουν τα εξής στάδια. Γίνεται προσκύνησμα. Στο προσκύνησμα διαχωρίζεται το οργανικό από το ανόργανο κομμάτι. Το οργανικό πηγαίνει στην κομποστοποίηση με ταινίες. Το ανόργανο κομμάτι πηγαίνει σε άλλη μονάδα διαχωρισμού που εκεί πέρα γίνεται ανάκτηση των πλαστικών με οπτικό διαχωριστή με μηχανικά μέσα ή με χειροδιαλογή και σε κάθε ταινία που υπάρχει υπάρχουν μαγνήτες και αλουμινοδιαχωριστές που μηχανικά αφαιρούν σίδερα μαγνήτες και αλουμίνιο ή αλουμινοδιαχωριστές.